Θες να ελέγξεις κάτι άλλο? Όχι, τα είδα όλα, είναι... Μπράβο. Πήγαινε στη θέση σου. Δεν θέλω να φοβάσαι, πολύ σημαντικό. Έχε μου εμπιστοσύνη, όπως έχω και εγώ. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Πρέπει να γίνουν όλα αργά και σωστά. Και το τελευταίο. Έχεις ξανακάνει κάνει κάτι παρόμοιο? Ποτέ. Ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, Σαν έλα χάρα, εδώ. Μήπως πρέπει να κοιτάξει λίγο αυτό εκεί, να βάλουμε καλύτερα το χαρτονάκι μέσα στο σκηνάκι, για να μην ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Ωραία. Ωραία. Ικανοποιημένη, έχουμε κάτι απολύτα. Άλλο, θες να προσέξουμε. Τίποτα απολύτως. Νομίζω και αυτό που έχει τα φίδια, μια που το είπες, έχει φύγει. Εντάξει. Λοιπόν, γύρισε λίγο, δεν θέλω να βλέπεις από κάποιο μόνιτορ, κλείσε τα μάτια, θα περιστρέψεις το τραπέζι για να μην γνωρίζεις σε ποιο πιθάρι βρίσκονται τα φίδια. Τώρα ξέρεις. Με κλειστά τα... Εξήγησε μου από την αρχή, έχω κλειστά ωραία. Τα μάτια μου. Κλείσε τα μάτια, κλείσε τα μάτια. Ναι. Δεν θέλω να βλέπεις από κάποιο μόνιτορ. Δεν βλέπω τίποτα. Θα περιστρέψω το τραπέζι για να ανακατέψω τα πιθάρια, θα να μην γνωρίζεις. Θα το περιστρέψεις εσύ το τραπέζι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, άνοιξε τα μάτια. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου πεις αν βλέπεις μέσα από αυτό το μαντίλι. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Και βέβαια όχι, γιατί το μαντίλι κρύβει πλήρως το οπτικό πεδίο. Mm-hmm. Δίκαιος? Ναι, ναι. Ωραία. Έλα δίπλα μου. Θα σου ζητήσω να περιστρέψεις το τραπέζι. Ωραία. Δεν θα το πιάσεις από τα πιθάρια, από τις λαβές. Ναι. Έτοιμη? Ναι. Όχι ακόμα, περίμενε. Ωραία. Δέσποινα, ξεκίνα. Από όποια μεριά, έτσι δεν όποια έχεις. Όποια μεριά εσύ θέλεις. Θα μου πεις να σταματήσω? Όποτε εσύ θέλεις. Ωραία. Όταν νιώθεις ικανοποιημένη, σταμάτα. Ωραία, σταμάτησα. Εντάξει. Ναι. Θέλω να με πιάσεις από τον μπράτσο του δεξιού χεριού. Και πήγαινε με ακριβώς πίσω από το περιστροφικό τραπέζι. Έλα μαζί μου. Έλα από εδώ. Συνέχισε. Εδώ. Ωραία. Θέλω να πλησιάσω κοντά στο τραπέζι, ώστε να έχω το πρώτο πιθάρι αρκετά, δηλαδή, αν κάνω έτσι, η παλάμη να είναι στο κέντρο. Εδώ ακριβώς είναι το κέντρο του πιθαριού. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω πολύ αργά να περιστρέφεις το τραπέζι, ώστε ένα-ένα πιθάρι να περνάει κάτω από τα χέρια μου. Ωραία. Ένα-ένα, έτσι. Ναι. Σταματάω στο καθένα ή συνεχίζω? Όχι, όχι. Περιστρέφεις το τραπέζι. Ωραία. Ένα-ένα περνάει από κάτω. Όταν περάσουν όλα, πες το μου. Ωραία. Νομίζω έμεινε άλλο ένα. Ωραία, νομίζω πως περάσανε όλα. Ωραία. Τώρα θέλω να φέρεις όποιο εσύ θέλεις κάτω από τα χέρια μου. Όποιο εγώ θέλω. Όποιο εσύ θέλεις. Είναι ακριβώς από κάτω. Υπολόγισε να είναι περίπου 10 εκατοστά από το κέντρο. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Κάνε ένα βήμα πίσω. Πάρ' το χέρι μου. Βάλ' το 10 εκατοστά περίπου και φέρε το επόμενο πιθάρι που εσύ θέλεις. Εκεί. Φέρε το επόμενο μπροστά μου, Δέσποινα. Το
το επόμενο ή ποιο θέλω από τα τρία. Όποιο εσύ θέλεις. Όταν λέω το επόμενο, εννοώ όποιο εσύ θέλεις. Θα βάλεις τα χέρια σου. Πάρε το χέρι μου. Ναι. Λίγα εκατοστά, περίπου 10 όπως πριν. Εκεί. Κάνε ένα βήμα πίσω. Πόσα μείνανε? Άλλα 2. Είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Οι πιθανότητες είναι 50-50. Δέσποινα, όποιο εσύ θέλεις, μπροστά μου. Ποιο θέλω. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτό. Πάρ' το χέρι. Επόμενο. Φέρε το επόμενο. Το χέρι στο ίδιο σημείο. Φέρε το προηγούμενο. Πάρ' το χέρι. Κάνε λίγο πίσω. Άνοιξε πολύ προσεκτικά. Συγγνώμη σαν καρά, αλλά επειδή έχω εκπαιδευτεί στο φόρο που αγιάρεξες, δεν άνετα, τα χαϊδεύω, μπαίνω μέσα στο δωμάτιο που βρίσκονται. Άγγιξε αλλά... μπορείς να τα αγγίξεις. Είναι επικίνδυνο, προτιμώ. Όχι, εννοείται δεν μπορώ. Έχεις να κάνεις άλλες 8 εκπομπές. Πάντως, μήπως μπήκες με το κεφάλι επίτηδες για να... γιατί το κεφάλι δεν προλαβαίνει. Είμαι 100% σίγουρος. Ήταν πιο επικίνδυνο με το κεφάλι, γιατί άμα σε έτσι μπει στο χέρι, οκ, okay, αλλά το κεφάλι... Ήταν εντυπωσιακό πάντως, έκανες μια βουτιά... Ένιωθα σίγουρος και το έκανα. Δεν ήθελα να τρομάξω κανέναν, ναι. Το πρόβλημα είναι μήπως φρακάρει το κεφάλι μέσα. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, συγχαρητήρια Σανκάρα. Για άλλη μια φορά εντυπωσιακός. Αλλά η Δέσποινα έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Να τη χειροκροτήσουμε παρακαλώ. Μπράβο, Δεσποινάκη. Μπορείς να κάτσεις κάτω. Σανκάρα, σε παραδίδω. You know, Sankara. Sankara, this was really αυτό crazy. Ήταν κάτι εντελώς εξωφρενικό. First of all, I've never seen so many snakes on the stage. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τόσα φίδια πάνω στη σκηνή. I always dread acts. Και πάντα φοβόμουν dangerous animals. Τα πειράματα με επικίνδυνα ζώα. Because they're so unpredictable. Γιατί είναι τόσο απρόβλεπτα. Η διέστηση και το κουράγιο σου ήταν καταπληκτικά. Αλλά και η παρουσία σου, το εκτόπισμά σου ήταν πάρα πολύ καλά. Μου άρεσε η παράστασή σου.